Πρεμιέρα του Β' γύρου αύριο Τετάρτη στο πρωτάθλημα προεπιλογής εθνικών ομάδων. Οι μεικτές K14 και K16 της ΕΠΣ Κοζάνης δοκιμάζονται στην Κατερίνη, όπου θα αντιμετωπίσουν τις αντίστοιχες μεικτές της ΕΠΣ Πιερίας. Για τα σημαντικά για τη συνέχεια αυτά παιχνίδια μίλησε ο ένας εκ των δύο προπονητών των μεικτών μας ομάδων, κύριος Γιώργος Τσέπουρας. Γιώργο, την Τετάρτη, ιδίως η K14 δίνει ένα κομβικό για την μετέπειτα πορεία της παιχνίδι μέσα στην Πιερία. Καταρχήν να πούμε συλληπιτήρια στις οικογένειες όλων των παιδιών που χάθηκαν στα Τέμπη. Είναι ένα τραγικό γεγονός που μας έχει συγκλονίσει όλους. Νομίζω όλος ο κόσμος είναι παγωμένος εδώ και μια εβδομάδα. Δεν υπάρχει διάθεση για πολλά πράγματα. Και τι να πούμε, είμαστε όλοι συγκλονισμένοι και να ευχηθούμε κουράγιο και δύναμη στις οικογένειες που χάσαν τους ανθρώπους και τα παιδιά που σώθηκαν να επανέλθουν ψυχολογικά και σωματικά. Όσον αφορά λίγο το ποδόσφαιρο τώρα, από τη μία είναι μια διέξοδος για μας να φεύγεις από τα προβλήματά σου, είτε είναι τόσο σοβαρά είτε της καθημερινότητας, οπότε μας δίνεται εισαγωγικά, νομίζω νιώθουμε και τυχεροί εμείς που ασχολούμαστε γενικά με τον αθλητισμό, που έστω έχουμε κάθε μέρα 2-3 ώρες το χρόνο να ξεφύγουμε από ό,τι προβληματίζει τον καθένα. Νομίζω είμαστε τυχεροί σε αυτό το κομμάτι. Όσον αφορά τον αγώνα της Τετάρτης, είναι ευκαιρία για την K14 με μια νίκη να συνεχίσουμε να ελπίζουμε για την πρόκριση και να την άλλη Τρίτη με το μάτι της Μακεδονίας να είναι τελικός για μας. Αλλά ας πάρουμε αρχικά βήμα-βήμα το παιχνίδι της Τετάρτης. Πάμε σε μια ομάδα που τη γνωρίζουμε. Okay. Το μόνο αποτέλεσμα που μας ενδιαφέρει είναι η νίκη και θα κάνουμε τα πάντα. Γι' αυτό η ομάδα είναι έτοιμη, νομίζω, και μακάρι να πάνε όλα καλά. Όπως τους έχεις δει ως τώρα, βέβαια δεν είχες τον πολύ χρόνο όπως εσύ και άλλα και ο κ. Σουβοριαζίδης να δείτε όπως θα θέλατε εσείς τους ποδοσφαιριστές. Έχουμε τις δυνατότητες να κάνουμε και το διπλό στην Πειραιά και μετά με τη Θεσσαλονίκη να κάνουμε το. Ναι, το πιστεύουμε πάρα πολύ και έχουν τις δυνατότητες τα παιδιά να πετύχουν δύο νίκες. Απλά, όπως το είπαμε και από την αρχή, η K14 είναι λίγο χρονιά προσαρμογής. Νομίζω του χρόνου τα παιδιά θα είναι έτοιμα για το κάτι παραπάνω. Αλλά μακάρι όμως και από φέτος να πετύχουμε ένα καλό στόχο, να προχωρήσουμε. Γιατί το βλέπω και στα παιδιά, το θέλουν πολύ, όπως και εμείς. Υπάρχει το ταλέντο, λίγο κάποιες λεπτομέρειες που και λόγω ηλικίας υπάρχουν κάποια λάθη. Νομίζω του χρόνου θα είναι πιο έτοιμα, αλλά το ξαναλέω ότι και φέτος θα το παλέψουμε μέχρι τέλους και θα κάνουμε τα πάντα για να προκριθούμε. Για την K16 αλλάζουν τα δεδομένα. Είμαστε στις 3 στα 3, πρώτοι στη βαθμολογία. Μέταλλο πρωτοαθλητή. Είναι το μέταλλο του πρωτοαθλητή, τα έχουμε πει πολλές φορές. Η ομάδα που πέρυσι είναι σχεδόν έτοιμη. Τα παιδιά, όπως το είπες, είναι πρωτοαθλητές. Βρίσκουμε κίνητρο μέσα από τα παιχνίδια κάθε εβδομάδα. Γιατί όταν είσαι πρώτος, σε κυνηγάνε οι υπόλοιποι και πρέπει να βρεις κίνητρο ώστε να μείνεις στην κορυφή. Το δύσκολο δεν είναι να πας στην κορυφή μόνο, αλλά το δυσκολότερο είναι να μείνεις, να διατηρηθείς εκεί και να επιβεβαιώνεις κάθε εβδομάδα ότι είσαι η καλύτερη ομάδα. Αυτά τα παιδιά δείχνουν ποιότητα, βγάζουν χαρακτήρα, είναι μια οικογένεια από πέρυσι και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και στο γήπεδο και πιστεύω να πάνε όλα καλά και να προκριθούμε στην επόμενη φάση και ακόμα παρακάτω να πάμε. Και τις δυο τις ομάδες, ενώ την K14 και την K16, τις είδαμε στον πρώτο γύρο εδώ πέρα. Είδαμε ανατροπή της ανατροπής, έγινε σε K14, η K16 κέρδισε. Μπορούμε να κάνουμε την υπέρβαση εκεί, να κερδίσουμε και να κοιτάξουμε. Ιδίως είπαμε και K14, K16 με μια νίκη θα έρθει πιο κοντά στο στόχο της. Είναι και τα δύο παιχνίδια πολύ σημαντικά, τελική για μένα, γιατί αν κάνουμε δύο νίκες, συνεχίζουμε να ελπίζουμε. Η K16 ουσιαστικά προκρίνεται και η K14 συνεχίζει την επόμενη εβδομάδα. Μπαίνει για τα καλά στο κόλπο της πρόκρισης. Οπότε είμαστε έτοιμοι και μακάρι να πάνε όλα καλά.